πήρε θέση και η Lady Λιγιά. Όλα πλέον έτοιμα για την εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Έτοιμος και ο αφέτης για την εκκίνηση κόνη τη σημαία. Τα άλογα είναι οι εντολές του και δίδεται η εκκίνηση. Όπου από τα πρώτα μέτρα για την πρωτοπορία προσπαθούν αρκετές. Η Καρμενσίτα βγήκε προς τα έξω, ανέκοψε ελαφρά η Εύβοια. Η Φιλομήλα Μπέλα από το Κάγκελο θέλει να βγει μπροστά. Η μικρή Καλαματιανή ακολουθεί από πίσω. Απ' έξω η Καρμενσίτα, ενώ βελτιώνεται και η Lady Λιγιά. Πιο πίσω η Γραμματέας. Στα πρώτα μέτρα Φιλομήλα Μπέλα, Καρμενσίτα οι δύο πρώτες. Και στην συνέχεια Lady Λιγιά. Πιο πίσω η μικρή Καλαματιανή και η Γραμματέας. Η πρώτη πεντάδα στο ύψος των 600 μέτρων. Η Καρμενσίτα τρέχει όμως μόνιμα απ' έξω. Έτσι η Lady Λιγιά θέλει να εκμεταλλευτεί την εσωτερική και να καταδιώξει την πρωτοπόρο Φιλομήλα Μπέλα. Φιλομήλα Μπέλα 400 μέτρα πριν από τον τερματισμό. Lady Λιγιά, Καρμενσίτα απ' έξω. Στη συνέχεια μικρή Καλαματιανή. Ενώ θέλουν να καλύψουν εδαφώς και τα υπόλοιπα άλογα όπως και η Εύβοια που θέλει να ξεμπλοκαριστεί στην τελική ευθεία. Φιλομήλα Μπέλα θέλει να ξεφύγει. Lady Λιγιά, Καρμενσίτα από μέσα. Ενώ η Γραμματέας προσπαθεί να καλύψει έδαφος, το ίδιο βέβαια θέλει να κάνει στα τελευταία μέτρα και απ' έξω η Εύβοια. Πολύ δυνατά η Εύβοια πλησιάζει τη Φιλομήλα Μπέλα από το Κάγκελο. Η μικρή Καλαματιανή στα τελευταία μέτρα προσπαθεί και η Καλιστό να πάρει την τρίτη θέση από την Lady Λιγιά και την μικρή Καλαματιανή και φαίνεται να τα καταφέρνει. Εντυπωσιακή Εύβοια, κάλυψε πολλά μήκη. Είδατε στα τελευταία μέτρα πλησίασε εκεί την Φιλομήλα Μπέλα, προσπάθησε και να την απειλήσει. Κάλυψε έδαφος και η Καλιστό, ενώ πάλευε από την εσωτερική η μικρή Καλαματιανή. Κάτι καλύτερο εδώ και πάλι τελική ευθεία. Φιλομήλα Μπέλα, Lady Λιγιά από την εσωτερική μικρή Καλαματιανή. Πιο πίσω η Γραμματέας, απ' έξω βελτιώνεται η Εύβοια, το ίδιο θέλει να κάνει και η Καλιστό. Για να δούμε εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα για καλύτερα συμπεράσματα. Νούμερο 6 Φιλομήλα Μπέλα, νούμερο 5 η Εύβοια. Δείτε και πάλι πως πάνω στον τερματισμό η Εύβοια τελικά προλαβαίνει και παίρνει την νίκη. Μένει στην δεύτερη θέση Φιλομήλα Μπέλα. Στη συνέχεια η Καλιστό και... Δεν μπορώ βέβαια να βγάλω συμπέρασμα από την εσωτερική. Είναι δύο άλογα στο ίδιο ύψος. Όπως είπαμε η Lady Λιγιά και... Κυρίως από την εσωτερική η μικρή Καλαματιανή. Νούμερο 5 Εύβοια, νούμερο 6 Φιλομήλα Μπέλα, νούμερο 7 Καλιστό και για την τέταρτη θέση νούμερο 4 και νούμερο 1 σε φώτο φινής. Παρακολουθούμε σε επανάληψη την κούρσα. Φιλομήλα Μπέλα μπροστά, Καρμενσίτα δεύτερη, στη συνέχεια Lady Λιγιά, η μικρή Καλαματιανή Γραμματέας, ακόμα πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Με την Καλιστό και την Εύβοια που ανέκοψε στα πρώτα μέτρα, αλλά παρόλα αυτά είχε δυνάμεις για να καλύψει αρκετό έδαφος και να φτάσει στην νίκη. Την βλέπετε τώρα, ακολουθεί στην 7η θέση. Η Ελ Γκρέτα και η Κλιτεμνίστρα είχαν μείνει στις δύο τελευταίες θέσεις. Και πάλι τελική ευθεία με τη Φιλομήλα Μπέλα. Πόσο δυνατά θα έρθει, δείτε απ' έξω η Εύβοια. Προσπαθεί, λέει, τη Λιγιά από το Κάγκελο, η μικρή Καλαματιανή, ενώ συνεχώς καλύπτει έδαφος και η Καλιστό. Δείτε και πάλι. Με πολύ μεγάλη δύναμη η Εύβοια όλο πλησιάζει και τελικά πάνω στο τερματισμό, για να δούμε και πάλι, έρχεται πάνω στο τερματισμό και σκεπάζει την Φιλομήλα Μπέλα. Μένει στη συνέχεια η Καλιστό, όσο για την τέταρτη θέση βλέπετε ότι παρεμβάλλεται η Καλιστό